Παρακαλώ μία καρέκλα να καθίσει η κυρία που συνοδεύει την κυρία στο καρότσι. Μία καρέκλα αν έχετε την καλοσύνη εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση. Σημείο αυτό να καλέσω τον πρόεδρο της αδελφότητας Τριτών Πειραιά η Ομόνια, κύριο Θεόδωρο Τσόντο, να χαιρετήσει τη βραδιά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, πολιτευτές, βουλευτές,
κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη διπλή γιορτή που οργανώνουμε απόψε με την Περιφέρεια Αττικής, με το Δήμο Πειραιά, συμμετέχοντας στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, που γίνεται δεύτερη χρονιά φέτος, και επειδή η τρίτη εβδομάδα είναι Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού, θα γίνεται κάθε χρόνο από εδώ και μπρος. Και κάθε χρόνο από εδώ και μπρος, τέτοια εποχή θα κάνουμε γιορτή της Ιρακής, θα μαζευόμαστε εδώ, θα βλέπετε τον Ακοκάζανο και θα πίνουμε ρακί όσο αντέχετε. Θέλω όμως να αναφέρω ορισμένα πράγματα για το ιστορικό της αδελφότητας. Φέτος κλείνουμε 143 χρόνια και είναι καλό να επαναλαμβάνουμε αυτά που έχουμε κάνει, διότι είμαστε το αρχαιότερο κριτικό σωματείο και πρέπει να είμαστε και από τα αρχαιότερα ελληνικά σωματεία, που από την ίδρυσή τους έως τώρα έχουμε τα συμβούλια, έχουμε το αρχείο μας, έχουμε τη δραστηριότητά μας. Γιατί πολλά σωματεία ιδρυθήκαν πριν 140 χρόνια, μετά κλείσανε και μετά ξανανοίξανε. Εμείς έχουμε συνεχώς από την ίδρυσή μας τώρα στο αρχείο μας όλες τις δραστηριότητές μας. Να πω λοιπόν ότι πριν το 1880 που ιδρυθήκαμε, υπήρχε μια επιτροπή ενεργής στον Πειραιά που είχαν έρθει με τους πολέμους από την Κρήτη. Και πρώτο μέλημά τους τότε ήταν το κοινωνικό και το εθνικό. Κατεβαίναν από εδώ και πολεμάγανε στην Κρήτη για τα απελευθέρωση της Κρήτης. Όμως, εδώ άτυπα, προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό, έως το 1913 που ενωθήκαμε την Κρήτη, λειτουργούσε ανεπίσημα Υπουργείο Κρήτης για αδελφότητα. Λειτουργούσαν επίσημα Υπουργείο Κρήτης πριν ενωθούμε. Και όλες οι παρεμβάσεις που γινόταν στις πρεσβείες τότε για την ένωση της Κρήτης, γινόταν και το μαρτυρούν το αρχείο που έχουμε τώρα. Λάβαμε μέρος στους μακεδονικούς αγώνες που περνάγαν από εδώ για να πολεμήσουν, στους βαλκανικούς πολέμους. Χρηματοδοτούσαμε τις επαναστατικές οργανώσεις στην Κρήτη για να ενωθεί η Κρήτη, ακόμα και του 40. Εβάλαμε καζάνια στην αδελφότητα και με τον Ερυθρό Σταυρό στηρίξαμε την πείνα του Πειραιά, και πολλοί περνάνε τώρα ηλικιωμένοι και μας λένε εμείς ζήσαμε γιατί τρώγαμε να πιάσουμε το φαγητό. Στο χωριστό κεφάλαιο για μας είναι ο Ελευθέριος Μενζέλος που ήταν μέλος μας από φοιτητής όταν μέχρι πέθανε. Και εδώ δίπλα είναι το άγαλμά του. Το άγαλμά του λοιπόν ήταν εδώ από το 1986 και για 45 χρόνια εγκρεμούσε η ονομασία που ζητούσανε να γίνει πλατεία Ελευθέριος Μενζέλος. Η σημερινός δήμαρχος, η σημερινή δημοτική αρχή τα κατάφερε και με το ονομάστηκε Ελευθέριος Μενζέλος. Ο δήμαρχος, ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Σταταρόπουλος, ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου ο κ. Αβραμίδης, ο πρόεδρος ο Ανόπουλος, εδώ όλοι μαζί, όλοι παμψηφοί και πήραν αυτήν την ονομασία. Μένει ακόμα δήμαρχε να μπει και η ονομασία, να μπει και η ονομασία γύρω από την πλατεία, να τη βλέπει ο κόσμος ότι λέγεται Ελευθέριος Μενζέλος. Τώρα, πριν φωνάξω τον δήμαρχο, θέλω να πω το εξής, ότι εμείς τώρα 4 χρόνια, με τις δυσκολίες που είχαμε, με τον κορονοϊό, ήταν ένα πολύ καλό στήριγμα ο Δήμος. Για ό,τι χρειαζόταν συνεχώς να κάνουμε εκδηλώσεις, πήγε στον ΟΠΑΝ, πήγε στο Βουράκι κατευθείαν. Χρειαζόμαστε εδώ για το ρέμα, πήγε στο Καψοκόλλι, εδώ κατευθείαν τα φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε άλλα νομικά, πήγαινε στην Χαρβαλάκου, πήγαινε στο Λιζάκι, συνεχώς. Τρέχαμε. Διάφορες άλλες εξυπηρετήσεις εδώ, στο Παραδακιάν, όπως το λέμε, τον Τάσο. Συνεχώς εξυπηρετήσεις. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι με το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι σήμερα, έχουμε αναπτύξει φιλίες. Έχουμε αναπτύξει φιλίες με τους αντιδημάρχους, με τους Δημοτικούς Συμβούλους που όλοι ήταν κοντά μας και τώρα είναι εκλογές και ποιο θα το ψηφίσουμε. Που όλους τους αγαπάμε, όλοι είναι φίλοι μας, όλοι είναι κοντά στο Σύλλογο, δεν έχουν παράπονο. Αλλά πιστεύω από λίγο θα πάρει ο καθένας και μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όλους, ειδικά αυτούς που μας βοηθήσανε. Ειδικά αυτούς που μας βοηθήσανε. Εδώ θα σταματήσω. Πάλι να πω συγγνώμη, πέρσι κάναμε στην πλατεία πηγάδα, δεν χωράγαμε. Είπαμε να το κάνουμε φέτος, πιο μεγάλη πλατεία, πάλι δεν χωράμε. Δεν μπορούμε να σας καλύψουμε όλους να καθόσαστε, χιλιά συγγνώμη. Του χρόνου θα δούμε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ, καλή διασκέδαση, καλές εκλογές και να έρθει παρακαλώ ο Δήμαρχος να πει την καλησπέρα του. Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα σε όλους και όλους και από μένα. Δεν θα σας κουράσω, σήμερα θα διασκεδάσουμε εδώ με τη Γιορτή Τζηράκη. Να πω απλώς ότι εντάχθηκε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, στο γαστρονομικό φεστιβάλ που κάνει ο Πειραιάς πλέον κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου. Να πω ότι δεν είναι θέμα προσώπων. Αυτά που ο Πρόεδρος έχει καλή συνεργασία αφορά το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες, αφορά όλους τους συνδυασμούς και όλες τις παρατάξεις. Όταν έχουμε συλλόγους όπως είναι οι Κρήτες και όλοι οι υπόλοιποι, για να μην υποτιμήσουμε οι Μανιάτες, οι Κλαβίτες, οι Θακίσχοι, οι Κεφαλήνοι, όλοι για να μην παράξω κανέναν, θέλουμε να έχουμε μια συνεργασία. Η Ομόνια είναι ένα ιστορικό σύλλογο, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πολύ μεγάλη ιστορία. Και με τον Ευθέλιο Βενιζέλο, αλλά γενικά στον Ομόνια, νομίζω έχει κάνει αισθητή παρουσία της στην πόλη μας. Και όσον αφορά την Κρήτη και τα έθιμα, και τα έθιμα μεταφέρουν από γενιά σε γενιά, αλλά και σε κάθε κοινωνική, φιλανθρωπική εκδήλωση, αθλητική, οτιδήποτε άλλο, παίρνει μέρος. Και βλέπουμε και τις συγκεντρώσεις που κάνει, όσο πολύ κόσμο μαζεύουν πάντα. Τι να κάνουμε, Πρόεδρε, δεν χωράει στην Πηγάδα, δεν χωράει Κοραή, δεν έχουμε μεγαλύτερη πλατεία. Είπαμε και πέρσι, θα το πάμε στο Καραϊσκάκι του χρόνου, που χωράει πολύ κόσμο, να το χαρούμε εκεί όλοι μαζί. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη τον Κουνταρό που θα είναι σήμερα μαζί μας για ακόμα μια χρονιά, το σημαντικό όρο καλλιτέχνη από την Κρήτη. Όλους μου εδώ και να πω ότι το γαστρονομικό φεστιβάλ αφορά ότι θέλουμε να κάνουμε το Πειραιά προορισμό για την γαστρονομία του Πειραιά. Εκτός του πολιτισμού και την ιστορία του, νομίζω η γαστρονομία μας είναι σημαντική. Το ότι εντάχθηκαν λοιπόν φέτος η γιορτή του Σπάρου αλλά και η γιορτή της Λαγκής, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύο σημαντικές εκδηλώσεις για την πόλη μας και είναι πολύ ευχάριστο ότι εντάχθηκαν στο γενικότερο πρόγραμμα. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλοι που είστε εδώ και είστε πολύ σήμερα, να περάσουμε καλά. Πολλά μπράβο στην Ομόνια, να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια. Νομίζω θα έρθει και η κυρία Ντονάκου ω ο Νούπο εδώ, γιατί βοηθάει και η περιφέρεια κομμάτι της εκδήλωσης εδώ. Είναι μια κοινή εκδήλωση, λέει, περιφέρειας, Δήμου και Ομόνιας και θεωρώ ότι είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Να περάσουμε όλοι καλά, έτσι και πάρα τέτοια πρόεδρε. Να είστε καλά. Αγαπημένος μας καλλιτέχνης, ο Μανώλης ο Κονταρός, να ανέβει στη σκηνή. Να μιλήσουμε λίγο για τη γιορτή της Ρακής. Όπως όλοι γνωρίζετε, οι μερακλείδες κρητικοί, όπου και να βρεθούνε, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης δεν ξεχνούνε. Γι' αυτό σήμερα οι κρητικοί του Πειραιά τα καζάνια ανοίγουν, γιατί από την παράδοση δεν θέλουν να ξεφύγουν. Όπως όλοι ξέρουμε, με ένα μπουκάλι τσιμπουδιά και με καλή παρέα και τα άσχημα τα πράγματα μας φαίνονται ωραία. Μπορείτε να πάτε και πίσω να παρακολουθήσετε την απόσταξη και την Ρακή να βγαίνει διαζώσεις. Η Ρακή λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ποτό στην Κρήτη που μας συντροφεύει στους γάμους, τις βαφτίσεις, τα πανηγύρια και σφραγίζει με το όνομά της την κρητική φιλοξενία. Δεν υπάρχει νοικοκυριό στο νησί μας χωρίς ένα μπουκάλι ρακί. Έλα σύντεχνε να πιούμε μια ρακί. Είναι το τυπικό καλωσόρισμα των κρητικών. Μ' αυτή ξεκινούν τα γλέντια και οι χαρές, μ' αυτή να αποχαιρετούμε και τους αγαπημένους μας. Ρακί πίνουν οι κρητικοί το χειμώνα για να ζεσταθούν, το καλοκαίρι παγωμένοι για να δροσερέψουν, πριν το φαγητό για να ανοίξει η όρεξη, μετά το φαγητό για να χορέψουν. Με τσιμπουδιά καθαρίζουν τις πληγές και με τσιμπουδιά διατρέχουν τους πόνους του έρωτα. Σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Λιδάκη, ομότιμο καθηγητή Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Γεωπόνο, δεινολόγο, η ονομασία ρακή είναι κρητική. Τσιμπουδιά είναι κρητική και σχετίζεται με τα τσίκουδα. Εμείς ξέρουμε περισσότερο σαν ρακή. Τα τσίκουδα είναι τα υπολείμματα που παραμένουν μετά την επεξεργασία των σταφυλιών για την παραγωγή του κρασιού. Ο Βάκχος, ο θεός του κρασιού στην αρχαία Ελλάδα, αγάπησε σύμφωνα με τη μυθολογία την κρητική της Αριάδνη και τη μετέφερε στα νησιά του Αιγαίου με ένα καράβι στολισμένο με σταφύλια. Σύμφωνα με τους Ρωμαίους συγγραφείς, από την Κρήτη έπαιρναν το κρασί που χρησιμοποιούσαν στα περίφημα λουκούλια γεύματα. Επίσης, το κρητικό κρασί την περίοδο της ενετικής κυριαρχίας ταξίδευε μέσα σε αμφορείς σε όλη τη Μεσόγειο. Στη νεότερη εποχή η παραγωγή αποσταγμάτων συνεχίστηκε στην Κρήτη. Από το 1917, αμπελουργοί της Κρήτης μετά από ιστορική απόφαση του Ελευθερίου Βενιζέλου απέκτησαν το αποκλειστικό δικαίωμα να παράγουν τσιμπουδιά. Από το 1988 το δικαίωμα παραγωγής τσιμπουδιάς δόθηκε και στους αποσταγματοποιούς. Οι βασικές προϋποθέσεις για την παραγωγή μιας καλής ρακής είναι η ποικιλία και η ποιότητα των σταφυλιών, τα τσίκουδα,
τα οποία πρέπει να διατηρούν αρκετή ποσότητα χυμού και να ζυμώνονται σε χώρο καθαρό και δροσερό, η απόσταξη που γίνεται σε καζάνια από χαλκό καλής ποιότητας θα γίνεται αργά, διαχωρίζοντας το πρώτο και το τελευταίο μέρος του αποστάγματος, ο καζανάρης που πρέπει να αγαπά αυτό που κάνει και να το κάνει με μεράκι και τέλος η καλή παρέα. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας να γίνουμε άλλοι τόσοι, να πιούμε όλη τη ραγή μέχρι να ξημερώσει. Έχουμε μαζί μας και πολλούς ξένους, είτε που διαμένουν στον Πειραιά, είτε που είναι τουρίστες και θέλουν να ακούσουν τι είπαμε τώρα. Λέμε λοιπόν μια μικρή ιστορία της Ραγκής και στα αγγλικά. Good evening, ladies and gentlemen. The oldest and most historic Cretan Culture Association welcomes you to today's event in this beautiful square in the center of Piraeus on the occasion of the 143rd anniversary of its foundation. At the same time, the gastronomic festival, Piraeus Taste Festival, Seafood and More, is taking place in Piraeus in an effort to highlight the city as an international tourist destination and to promote gastronomy as one of the most dynamic pillars of the tourist development. Cretans are extroverted people. We love dancing, singing, having fun, and there is no party without Raki, the local drink of Creta. So we included a part of our feast in the festival so you can also get to know it better and try it. Raki accompanies Cretans at weddings, baptisms, festivals, and is directly linked to Cretan hospitality. With Raki, they cleanse wounds, and with Raki, they heal the pains of love. Incorrect name is tsikoudia because it comes from tsikouda, the residues that remain after the grapes and processed for wine production. According to legend, Bacchus, the god of wine in ancient Greece, loved Princess Ariadne and took her to the Aegean islands in a ship decorated with grapes. Ceramic vessels are found which were probably used for distillation and perfume production. The basic condition for a production of a good tsikoudia are the variety and quality of the grapes, the tsikouda, which must retain a sufficient amount of juice, the distillation, which is done in good quality copper cauldrons, the distiller, who must love what he does, and do it with passion, and finally, the company. So today, you can see the cauldron up close, take pictures, and watch the production of Raki live. And of course, you can taste Raki, watch the local dancers of Creta, dance, and have fun with us. Thank you for sharing with us today the custom and tradition of Creta, and we look forward to seeing you and your friends again in beautiful Creta, in beautiful Piraeus, in our beautiful Greece. Μαζί μας, ο Μανώλης Κοταρός με το συγκρότημά του. Γιωβασάκης Μιχάλης στη Λύρα. Άντρεας Κουτελιδάκης Λαούτο. Κώστας Φακιανάκης στη Θάρα Τραγούδι. Κυριάκος Κοντέκας Πρευστά. Χάρης Ανδρουλάκης Μπάσο. Χρήστος Φιάχος Τύμπανο. Και το μεγάλο χορευτικό της Ομόνιας, δάσκαλός τους, ο πρόεδρος της Ομόνιας, κύριος Θεόδωρος Τζόρντος. Απολαύστε τους.